Οι ευρωεκλογέ είναι πάντα σημαντικέ, αλλά ειδικά αυτέ πολλοί λένε ότι έχουν μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Σήμερα είμαστε μαζί με τον κύριο Γιάννη Σκάλκο, τον οποίο ευχαριστώ, για να μοιραστούμε και να ακούσουμε τι δικέ του απόψει για αυτέ τι ευρωεκλογέ, αλλά και τη δική του υποψηφιότητα. Κύριε Σκάλκο, σα έχουμε συνηθίσει στην τηλεόραση. Πώ κάνατε αυτό το βήμα, και από τι οθόνε θα είστε τώρα στι Βρυξέλλε. Είναι δύσκολο το βήμα που έγινε πριν από ένα χρόνο και ήταν δύσκολο διότι το ρεπορτάζ και η δημοσιογραφία ήταν η ζωή μου. Η δημοσιογραφικοί οργανισμοί ήταν το δεύτερο σπίτι μου. Και βεβαίω η απόφαση να κάνω τη μετακίνηση προ την πολιτική ιδιαίτερο δύσκολη και αν δεν είχα την σύζυγό μου συμπαραστάτη, δεν θα το είχα πράξει. Αλλά ήταν ένα επόμενο βήμα που έβλεπα ότι είχε οριμάσει και από εκεί που ρωτούσα πολιτικού και υπουργού και πρωθυπουργού. Για να πάρω απαντήσεις άρχισα να έχω και ο ίδιος απαντήσεις, άρα κατάλαβα ότι κάπου η δημοσιογραφία άρχισε να κλείνει τον κύκλο της και ένας τομέας πολύ σημαντικός της πολιτικής, άρχισε να ανοίγει. Και εντάχθηκα, γιατί ήμουνα κομματικά α, εκτός του κάδρου των ε, γνωστών κομμάτων, ε, όπως είπε και ένας τηλεθεατής αταξινόμητος, εντάχθηκα λοιπόν σε ένα κόμμα την ελληνική λύση, όπου μπορώ και να μιλάω ελεύθερα και να ταυτίζονται αυτά που λέω με αυτά που λέει η ελληνική λύση. Βλέπετε κύριε Σπύρου, πώ έχει παγκοσμιοποιηθεί ο κόσμο, τα θέματα, τα κεφάλαια που μας απασχολούν, η καθημερινότητα, πώ επηρεάζει μια χώρα την άλλη, μια αγορά την άλλη, η Αμερική την Ευρώπη, η Ευρώπη την Αμερική, αλλά και ευρύτερα το οικονομικό δεδομένο, το παγκόσμιο. Και είναι μια Καταρχά, γιορτή τη Δημοκρατία η κάλπη. Είτε είναι εθνικέ, είτε είναι δημοτικέ περιφερειακέ, είτε είναι ευρωεκλογέ. Είναι μια γιορτή τη Δημοκρατία και θέλω με το βήμα που μου δίνεται να απευθυνθώ σε όλου του πολίτε, Ελληνίδε και Έλληνε, να μην γυρίσουν την πλάτη του στην κάλπη, να μην αδιαφορήσουν και από όποια πολιτική αφετηρία και αν εκινούν, να ψηφίσουν και να ασκήσουν το εκλογικό του δικαίωμα για να υπάρχει το αποτύπωμα πολύ δεδομένο και να μην είναι παρεξηγήσιμο. Ενώ με μεγάλη αποχή δυστυχώ πλειοψηφούν. Οι κομματικέ πλειοψηφίε. Και εκεί πρέπει να υπάρχει μια απάντηση στα κόμματα που θεωρούν είτε δεδομένη την ψήφο, είτε διαγωνίζονται ποιο θα είναι πρώτο ποιος ποιο θα είναι δεύτερο. Στι ευρωεκλογέ, εν προκειμένου, δεν είναι το θέμα ποιο θα είναι πρώτο και ποιο θα είναι δεύτερο, αλλά ποιου εκπροσώπου θα στείλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διαχειριστούν αυτά τα οποία επηρεάζουν εμά και στην Ελλάδα. Και αν μου επιτρέπετε, από το 1981. Τότε που έβαλε ο Άμυνο Κωνσταντίνο Καραμαλή στην υπογραφή του για να ενταχθεί η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, τότε και μετέπειτα Ευρωπαϊκή Ένωση. Α δούμε του δείκτε που έχουμε σήμερα 43 χρόνια μετά. Είμαστε από του λαού με την μικρότερη αγοραστική δύναμη, με την πιο ακριβή αγορά και με την υψηλότερη τιμή στην ενέργεια. Άρα εδώ πάρα πολλά δεν έχουν γίνει σωστά και πρέπει επίσης σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο να σταματήσουν να έχουν οι βόρειες χώρες τα πλεονάσματα και τη ρευστότητα έναντι των ελλημάτων του χώρου του Νότου. Άρα υπάρχει μια μεγάλη πρόκληση να εξισορροπήσουμε αυτές τις ανισότητες και η Ελλάδα και η ελληνική κοινωνία να καταφέρει πια να συγκλίνει προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Τώρα οι δημοσκοπήσεις δείχνουν και διψήφια νούμερα για την ελληνική λύση. Ποιο είναι ο στόχος σας και είναι πιστεύετε πιθανό να περάσετε ακόμα και το ΠΑΣΟΚ και να είστε τρίτο κόμμα. Επειδή σα είπα ότι διαγωνίζονται τα κόμματα ποιο θα είναι πρώτο και ποιο θα είναι δεύτερο, και μάλιστα αν κάποιο θα είναι δεύτερο, θα πανηγυρίζει που θα είναι δεύτερο. Ε, όχι. Σε ευρωεκλογέ δεν υπάρχει ταβάνι. Παρά μόνο αυτό που θα ορίσει ε, η Ελληνίδα και ο Έλληνα που θα ψηφίσουν. Και το ταβάνι αυτό είναι ε, να εκπροσωπηθούμε. Από του ανθρώπου που έχουν εργαστεί, έχουν κολλήσει ένσημα, γνωρίζουν τα θέματα τα κοινωνικά, τη αγορά, τη εργασία, για την υγεία, για την παιδεία, για τον πολιτισμό, γιατί εμεί είμαστε μια υπερδύναμη πολιτισμού, μια υπερδύναμη παιδείας που δεν την έχουμε αξιοποιήσει. Επίση, έχουμε μια σειρά ζητημάτων στην ευρύτερη γειτονιά μα, θέματα ασφαλεία και άμυνα, που πρέπει επίση εμεί να πούμε στου Ευρωπαίου πώ πρέπει να ορθοτομήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είτε με το μεταναστευτικό προσφυγικό, είτε με ασύμετρε απειλέ που δεχόμαστε από χώρε οι οποίε είναι στην άλλη πλευρά είτε τη Ασία είτε τη Αφρική. Και εδώ υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία καθιστούν κομβικέ τι ευρωεκλογέ. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα πάνε, δεν λέω για το χρώμα, λέω για την ελληνική λύση ειδικά και επειδή έχει ψηφοδέλτιο που δεν περιλαμβάνει celebrities, να στείλουμε εκείνου οι οποίοι θα μα εκπροσωπήσουν και θα φέρουν πολύ συγκεκριμένε αποφάσει για εμά το σήμερα και για τα παιδιά μα αύριο. Τώρα, η επικαιρότητα δεν με αφήνει να μην ρωτήσω ε, ή να μη ζητήσω ένα σχόλιο για το περιστατικό που συνέβη στην Βουλή με τον κύριο Γραμμένο. Ε, πώ το σχολιάζεται καταρχά και πώ αυτό μπορεί να συνδέεται ενδεχομένω με μια γενικότερη τάση που υπάρχει στην Ευρώπη, στην άκρα δεξιά και σε μια περίεργη συμπεριφορά, να το πούμε έτσι. Ναι. Η ελληνική περίπτωση είναι διαφορετική από την ευρωπαϊκή, αν και έχει και κάποιε ομοιότητε. Αλλά επιτρέψτε μου να σα πω, επειδή αναφέρομαι στην ελληνική περίπτωση, σε μια πατρίδα που το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε τριπλή κατοχή και είχαμε 89 ολοκαυτώματα από τον ναζισμό και τον φασισμό, θα έπρεπε σήμερα. Να και η παιδεία που έρχεται ξανά και ο πολιτισμό. Θα πρέπει να μην κουβεντιάζουμε στην πατρίδα μα για φασισμό και ναζισμό. Θα πρέπει να την έχουμε αποκλείσει. Ο φασισμό και ο ναζισμό έχουν μία έκφραση. Τη βία. Και εμεί λέμε την ελληνική λύση και οι εκπρόσωποι τη ελληνική λύση ότι η μόνη αντιμετώπιση αυτή τη βία, του φασισμού και του ναζισμού είναι οι κανόνε τη δημοκρατία μα. Άρα αυτό πρέπει να προτάξουμε και στην Ευρώπη με τα δικά του προβλήματα και να μην δίνουμε εδώ και υποδαβλίζουμε τα στοιχεία εκείνα που μα φέρνουν έναν ξένο εθνικισμό εντελώ ξένο προ τον Έλληνα τον κοσμοπολίτη. Και υπάρχει και ένα θέμα. Όταν λέμε δεξιά εννοούμε την λαϊκή δεξιά, εννοούμε την κεντροδεξιά. Υπάρχουν και εδώ στην πατρίδα μας άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να τοποθετούνται σε διάφορα σημεία του τόξου της, της πολιτικής. Υπάρχουν όμως και άλλοι οι οποίοι φαίνεται ότι δεν σκέφτονται λογικά και θέλουν απλώς να δημιουργήσουν με μία ψήφο πρόβλημα. Ε, ας μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε όσοι είμαστε με την δημοκρατική λογική ότι πρέπει να ψηφίσουμε, να μην αδιαφορούμε για να μπορούμε να υπερβούμε αυτές τις ψήφους. Εμείς να πούμε ότι ευχόμαστε καταρχάς καλή επιτυχία και αν είναι κάτι τελευταίο που θέλετε να προσθέσετε, να μας το πείτε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να προσθέσω είναι αυτό το οποίο πιστεύω όλοι μας καταλαβαίνουμε σε μία εκλογική διαδικασία. Προφανώ τίθενται διακυβεύματα από τι πολιτικέ ηγεσίε, εν προκειμένου από την κυβέρνηση, αλλά ποτέ μία κάλπη, ιδίω των ευρωεκλογών, δεν είναι απλώ μία ψήφο διαμαρτυρία. Είναι ένα πολύ ισχυρό και ηχηρό μήνυμα που πρέπει όλοι οι Έλληνε να στείλουμε και έντο τη Ελλάδα, για αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε και που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μα, από του πληστηριασμού μέχρι την ενέργεια. Και ένα ηχηρό και σημαντικό μήνυμα στην Ευρώπη όπου πρέπει να πρωταγωνιστήσει η ελληνική λύση. Πρέπει να αναγεννήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ουσία της απέναντι στα λόμπι των Βρυξελών και απέναντι στην οικονομική ελίτ του Βερολίνου.